Θα το τρελάνω το φίλο σιγουράνε. Με τα καούλι και με το ζωνά. Καλημέρα, καλημέρα. Με τα καούλι και το ζωνά. Χωρίς κανένα δισταγμό την πρόταση της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Φόπης Γεννηματά να είμαι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές με το κίνημα αλλαγής, παρά το γεγονός ότι είναι μια δύσκολη περίοδος. Πιστεύω όμως ότι ακριβώς αυτό το οποίο έκανα πολλές φορές στα δύσκολα, έστω και τώρα, θεώρησα καλό και τώρα να είμαι πάλι παρόν σε αυτό το προσκλητήριο και όχι στις εύκολες εποχές όταν το ΠΑΣΟΚ είχε 45 και 48. Όσοι με ξέρουν τόσα χρόνια γνωρίζουν ότι πάντα ήμουν στην πρώτη γραμμή και πάντα πάλευα μαζί με τους άλλους συντρόφους μου για το καλό και του τόπου και του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό το προσκλητήριο λοιπόν δεν μπορούσα να πω όχι. Και ξέρετε, για έναν λόγο και βασικό λόγο, αν θέλετε. Εμένα το ΠΑΣΟΚ με έχει τιμήσει. Με τίμησε, με έκανε γενικό γραμματέα. Με είχε πρόεδρο του νοσοκομείου και στη συνέχεια με τη βοήθεια του ΠΑΣΟΚ και φυσικά και άλλων πολιτών, αλλά με κύρια βάση το ΠΑΣΟΚ, βγήκα δύο φορές δήμαρχος και μια φορά ήμουν ο πρώτος αρετός περιφερειάρχης. Θα ήταν αγνωμοσύνη από την πλευρά μου να πω όχι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Και κατηγορώ βέβαια όλους αυτούς που μέχρι χτες κάποιοι έβριζαν την κυβέρνηση του Τσίπρα και μέσα σε 15 μέρες άλλαζαν άποψη και γινόταν υπουργοί. Σε ένα βράδυ πέραν υπουργικά ρέγγλα. Και όχι μόνο αυτοί, αυτοί που ήταν διοικητές, γενικοί γραμματείς, πρόεδροι οργανισμών, εγώ δεν τα έχω με τον απλό κόσμο. Ο απλός κόσμος πίστεψε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όταν έλεγα για παράδειγμα ότι ο κόσμος ο ίδιος από τα 100 που λέει, αν κάνει τα 50, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν έκανε δυστυχώς τίποτα. Χτυπήθηκε η μικρομεσαία, ο μικρομεσαίος κόσμος, μικρομεσαία τάξη. Καταργήθηκε το ΕΚΑΣ. Θα θυμόσατε πρωτοσέλιδα που έβγαινε εδώ και στις τοπικές εφημερίδες που έλεγαν και διατυμπάιζαν ότι ο ΕΜΦΙΑ θα καταργηθεί και μια σειρά από άλλα ψέματα τα οποία έχουν υποθεί. Με λίγα λόγια, αν δείτε, και ο αγροτικός κόσμος και ο κτηνοτροφικός κόσμος έχει πληγεί. Για δείτε σήμερα ποια είναι η τιμή του λαδιού. Η τιμή του λαδιού είναι και 80 ο άσος και υπάρχουν και κρατήσεις. Το δε γάλα στα 0,75. Άντε αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν, να παλέψουν, να ζήσουν τις οικογένειές τους και να θελήσουν να κρατήσουν και τα παιδιά τους εδώ. Γι' αυτό βλέπουμε πόσο κόσμο φεύγει και από τον τόπο μας. Ένα άλλο όμως πολύ σημαντικό είναι ποιο. Ότι ο ίδιος ο Τσίπρας αλλά και ο Μητσοτάκης επαγγέλλονται λύσεις άμεσες, τα πάντα θα τα λύσουν, τώρα γιατί τόσα χρόνια δεν τα έκανα, τώρα θα τα κάνουν. Και δεν μας λένε το πώς ακριβώς αυτά τα οποία επαγγέλλονται θα τα λύσουν, λέει ο Τσίπρας. Μείωσα την ενεργία. Από το 28% την κατέβασα στο 18%. Δεν ξέρετε ποιο είναι. Ότι αν πας σε ένα σούπερ μάρκετ, στον κησέ μου κάτι στο ταμείο, μια κοπέλα παίρνει για τετράωρο απασχόληση 270 ευρώ, το διπλανό μπορεί να παίρνει 420. Και αν η κοπέλα αυτή ζητήσει να πάει στην άλλη κατηγορία σε 420, τη διώχνουν. Δηλαδή κάναμε μια γενιά, η οποία είναι γενιά των 400-300 ευρώ. Πώς αυτός ο νέος μπορεί να μείνει στον τόπο του, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά, και να προχωρήσει αυτός ο τόπος. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια ο Μητσοτάκης λέει ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη και όλα θα τα λύσει με την ανάπτυξη, θα φέρει επενδύσεις. Κοιτάξτε, και αυτό να δούμε ακόμα, δεν είναι μόνο λόγια, δεν είναι ευχολόγιο αυτό να κάνουμε ανάπτυξη. Είναι θέσεις οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν για να μπορέσει αυτός ο τόπος να ξεπεραστεί.
Θέλω να πω το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, την έχει πληρώσει. Είναι το μόνο κόμμα που πλήρωσε όλη αυτή την κατάσταση. Όταν, για παράδειγμα, ο Σαμαράς το 10 μιλούσε για Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3 και ότι θα βρει ισοδύναμα 18 δισευρώ, πού, δεν μας τα έφερε. Απ' την άλλη μεριά, ο Τσίπρας τι έλεγε, θα σκίσω τα μνημόνια, go back κυρία Μέρκελ, και θα φεύγω με τα μπούρλα και ζορνάδες, θα τους διώξω με την Τρόικα από εδώ. Το μόνο που κάνουν ήταν να πληρώνουμε επιπλέον χρήματα και πολλά χρήματα για να γίνονται οι συσκέψεις στη διάφορα στο Χίλτον. Και είναι να παίξω μια διμηρίες, όχι μια, διμηρίες ΜΑΤ να φυλάω την Τρόικα, η οποία στο τέλος του ενώνα μας δεν είναι Τρόικα, λέει, είναι θεσμία. Μια κοροϊδία δηλαδή, κοροϊδέψα τον κόσμο για πολλά χρόνια. Αν πάμε λίγο παραπέρα ακόμα, πιο πίσω, και δούμε και σκεφτούμε ορισμένα πράγματα και δούμε και τη σημερινή πραγματικότητα, τότε μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση. Γι' αυτό αν θέλετε και σε αυτό που έχω βγάλει εγώ, λέω τώρα μπορείς να συγκρίνεις. Μπορείς να συγκρίνεις τι ήταν, τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ και τι έκαναν όλοι αυτοί αυτό το διάστημα. Βέβαια υπήρχε ένας ηγέτης φωτεινός, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος πραγματικά όταν πήγαινε στις συσκέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπαιρνε κάτι για την πατρίδα του. Ξεχάσουμε τα ΜΟΠ, μια σειρά από έργα τα οποία ήρθαν εδώ πέρα. Η ίδια η Θάτσερ έλεγε ότι μπορεί να μην τον γουστάρω καθόλου, να μην τον θέλω να τον βλέπω, αλλά ένα γεγονός είναι γεγονός ότι, και δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, ότι όταν τελειώνει ο Σύνοδος, ο Ανδρέας Παπανδρέου κάτι παίρνει για την πατρίδα του. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, σήμερα ο κόσμος έχει να συγκρίνει. Φανταστήκατε ποτέ το ΠΑΣΟΚ να είχε δώσει την περιουσία του δημοσίου για 99 χρόνια. Θα τους είχαν κρεμάσει όλους ανάποδα στην πλατεία Συντάγματος. Τώρα έδωσαν την περιουσία για 99 χρόνια και κανείς δεν μιλάει. Και το θεωρούν φυσιολογικό. Ακόμα θέλετε και στο Μακεδονικό και σε όλα τα παιχνίδια τα οποία παίχτηκαν. Και τώρα τους βλέπεις και κατηγορούν ποιον τον Καραμαλή, που μέχρι τώρα σε κυβερνούσε. Υπήρχε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ συνιστόσα καραμαλική. Αυτή που είναι υπουργός, αναπληρώνεται υπουργός δημόσιας τάξης, Παπακώστα. Ένας Ζαχωρίτης, ο οποίος είναι ακόμα γενικός γραμματέας. Ο άλλος, ο εισαγγελέας, ο αναπληρωτής δικαιοσύνης. Μια σειρά από στελέχη του Καραμαλή ήταν μέσα στην κυβέρνηση. Και μόνο το θράσος, και βγαίνουν και λένε το εξής. Εσείς με ποιο θα πάτε, παρακολουθούμε όλα τα κανάλια, κάθε πρωί. Το μόνο θέμα που μπαίνει είναι πού θα πάει το ΠΑΣΟΚ, με ποιο θα συνεργαστεί. Μα το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Θα είναι αυτόνομο, καθαρό και έχει τις προτάσεις του. Έχει το πρόγραμμά του, η πρόγραμμα Ελλάδα, που εδώ μπορεί κανείς να το διαβάσει, να το δει και να μην κουράζουμε κιόλας και αναλύω ένα-ένα τα θέματα. Τι λέει για τα παιδιά, τα νέα παιδιά που θα γεννηθούν, τι λέει για τον αγρότη, τι λέει για τον επιχειρηματία, τι λέει για τη μικρομεσαία τάξη, για την νεολαία. Υπάρχουν θέσεις συγκεκριμένες. Και λέμε, με ποιον θα πάτε. Δεν θα πάμε, εμείς σώσαμε την Ελλάδα. Ακούστε να σας πω. Το 1910, όταν ο Ανδρέου. Το 2010, όταν είπα να κάνω μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, όλοι σας είπα την είχαν κάνει. Ο ένας έλεγε τα Ζάπια και άλλοι έστειναν κρεμάλες, εικονικές κρεμάλες έξω από τη Βουλή. Και ήρθαν όλοι και ψήφισαν μνημόνιο και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, και όχι μόνο ψήφισαν. Ήταν τα πιο σκληρά μνημόνια το τελευταίο το οποίο ψήφισα. 80 δις στήχησε αυτό το μνημόνιο. Για φανταστείτε λοιπόν να τα έκανε όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ, αλλά όμως το ΠΑΣΟΚ την πάτησε. Και την πάτησε πώς. Εγώ το λέω ξεκάθαρα, δεν είναι. Πρέπει ο κόσμος να. Επειδή καταλαβαίνει και δεν λέει, να το λέμε και παραμύθια, το 2010 έπρεπε τότε ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε εκλεγεί με 44% να. Και όταν πληροφορήθηκε, κοιτάξτε, αυτό είναι σημαντικό, γιατί μέχρι τότε το κρύβανε, ότι το χρέος, το έλλειμμα μας δεν είναι 60%, αλλά είναι 15,6, μιλάμε για ένα υπερβολικό δισεκατομμύρια έλλειμμα, έπρεπε να βγει το 10 και να πει ότι το έλλειμμα το οποίο παραλάβαμε, η προηγούμενη κυβέρνηση, Καραμαλής που κυβέρνησε επί 5,5 χρόνια, μας παρέδωσε τόσα ελλείμματα. Άρα εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω, θα πρέπει να λάβω 1, 2, 3 μέτρα και επειδή δεν θέλω να τα πάρω από μόνος μου,
ή θα πάω εγώ στην Βουλή να ζητήσω 180 βουλευτές ή θα προκύπτει το καλύτερο να προχωρήσει σε εκλογές και σε ερχόταν ο Σαμαράς με τα Ζάπια και ο Τσίπρας με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης να λύσουν τα προβλήματα. Εκεί ήταν και το κομβικό σημείο το οποίο έγινε, αν θέλετε, και την πλήρωση του Πασόκ. Κάποτε ρώτησα το ίδιο τον Παπαδρέο, εγώ ο ίδιος, όταν ήρθε εδώ. Πρόεδρε, λέω, για ποιο λόγο το 10 δεν προχώρησε εκλογές. Σε τίμησε ο λαός, σε έβγαλε μάλιστα χαρακτηριστικά, θα σας πω το εξής. Το 10, όταν έγιναν εκλογές, περιφερειακές εκλογές, στις 13 περιφέρειες το Πασόκ είχε πάρει 8 περιφέρειες. Στους 324 δήμους είχε πάρει τους 200 τώρα, 210. Γιατί δεν προχώρησε εκλογές, να πει στον κόσμο την αλήθεια, αφού την έκρεμαν. Ξεχάσανε τον Μπαρόζο μαζί με τον Καραμαλή και μόνο στους υπουργούς οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας που έλεγαν ότι δεν τρέχει τίποτα και παίρνουμε τα μέτρα μας και κάνουμε. Ρωτήθηκε ο Καραμαλής στο debate, και όλοι το θυμούνται, αν τον Παπανδρέου δύο φορές, είναι όντως 6%? Και δεν απάντησε. Γιατί ήταν διψήφιος αριθμός και δεν ήταν 12 που έλεγε ο τραπεζίτης, ο κεντρικός τραπεζίτης. Ήταν όπως βγήκε στο τέλος, 15,5%. Και ο Τσίπρας το έκρυβε. Επειδή συνεργαζότανε τόσα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, το έκρυβε. Και τώρα που ο Καραμαλής έκανε μια ομιλία στη Θεσσαλονίκη, βγήκαν όλοι εναντίον του και τον λένε για το Μακεδονία που πήγε να παρέδωσε, τον λένε για ένα σοβαρό το έλλειμμα. Τώρα θυμήθηκε ο Τσίπρας το έλλειμμα. Τώρα θυμήθηκε η Ελλάδα νίκη. Τώρα ο Τσίπρας θυμήθηκε το Ελλάδα νίκη στους Έλληνες που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εμείς να σας πω, με χειρονομίες και το να τον μιμήσει, ξέρετε, το να μιμήσει κάποιον είναι ότι το χειρότερο. Δηλαδή γίνεται και γελίο σε τελική ανάλυση και τον έχω πάρει όλη πρέφα και καταντάει, τι να σας πω, ότι το πιο χειρότερο μπορεί για έναν πολιτικό. Δίνει τα πάντα για να σωθεί. Και έχει το θράσος, εκεί παρά είναι που πραγματικά μπορεί κανείς να τρελαθεί, όταν ακούει και λέει να συνεργαστείτε με τον Μητσοτάκη. Εκείνο συνεργαζότανε, το λέει γεννηματά, το λέει το Πασόκ. Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν. Τελειώσαμε. Ούτε με την Νέα Δημοκρατία τίποτα. Έχουμε το πρόγραμμά μας. Συνεργαστείτε εσείς. Εκείνος συνεργάστηκε 4,5 χρόνια με τον Καμένο, με το ό,τι πιο ακροδεξιό υπήρχε, αγκαλιαζόταν, φιλιότανε και εγώ δεν ξέρω τι κάνανε. Και έρχεται τώρα να κατηγορήσει το Πασό. Γι' αυτό σας είπα ότι οι πολίτες που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ή όποιο άλλο κόμμα θέλετε, εγώ δεν τους κατηγορώ. Διότι σας είπα, είπαν τόσα ψέματα και ένας άνθρωπος ο οποίος λέει, ρε παιδί μου, να έχω υποστεί, ξέρω εγώ, μείωση του μισθού μου, μείωση της σύνταξής μου κλπ. Αφού λέει αυτός θα μας τα ανεβάσει όλα και θα ζούμε σε μια γη της επαγγελίας, ας το ψηφίσω, το δοκιμάσω. Και να, ποια είναι τα αποτελέσματα. Ξέρετε κάτι, ο Τσίπρας έκανε δύναμη τη Νέα Δημοκρατία, την ανέβασε να είναι αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός την έκανε, αυτός είναι ο κύριος υπεύθυνος που σήμερα η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί αυτοδύναμα να κυβερνήσει. Μετά λέει, και επανέρχομαι πάλι σε αυτό, γιατί είναι ό,τι το χειρότερο, η παραπλανητικό, για το ποιος θα κυβερνήσει. Την απλή αναλογική, ποιος την ψήφισε. Δεν την ψήφισε ο Τσίπρας. Και ρωτώ εγώ, αν δεν γίνονται εκλογές με απλή αναλογική, μπορεί να μου πει κανείς όταν θα τελειώσει, θα κλείσουν οι κάλπες, θα πάρει το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κόμμα, πώς θα κυβερνήσουν. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυβερνήσει με το Μητσοτάκη και δεν κυβερνάει τώρα. Ας πάμε Μητσοτάκης με τον Τσίπρα, όπως τα κάνανε, να κυβερνήσουν την επόμενη τετραετία. Εμείς θέλουμε ένα Πασόκ ισχυρό, δυνατό, γιατί πραγματικά τώρα και το πιστεύω, ο λαός έχει πιστεί ότι το κίνημα αλλαγής, το Πασόκ κίνημα αλλαγής, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει αυτόν τον τόπο με τις θέσεις, με τις προτάσεις του, οι οποίες είναι και καθαρές και τίμιες από όλες τις πλευρές. Λένε, κυβερνήσατε τόσα χρόνια, οδηγήσατε τη χώρα σε αδιέξοδα κλπ. Ε, καλά, αυτοί που έχει πάρει μαζί του, ο Κουρμπλής, οι άλλοι Καραγιανοπούλου, που τη λένε ξένο Γιανακοπούλου, δεν ήταν αυτοί υπουργός, δεν ήταν αυτοί υπουργός υγείας του Πασόκ. Δεν ήταν γραμματείας του Πασόκ. Ο Ρακούσης, αυτός δεν είναι που βρίζαμε εδώ όλοι μας. Όλοι μας βρίζαμε που έκανε αυτό το τέρας Δήμο. Τώρα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Πειραιώς. Ποιος ήθελε να γίνει και αρχηγός του Πασόκ, τον αποδοκίμασε, πήρε αν δεν κάνω 1,9, 1,2, τι πήρε ο Ρακούσης, τίποτα δηλαδή. Από εδώ μπράβο τους και τον ψήφισε ένας δυο, αν τον ψήφισαν. Και ρωτώ με αυτούς όλους τους τύπους που έλεγε το παλιό Πασόκ και καταστροφή και δεν τρέπονται
αυτοί οι οποίοι πήγαν, ο Τζουμάκας και μια σειρά από όλα αυτά τα μεγαλοστελέχη που είχαν καρποθεί από το Πασό, γίνανε υπουργοί. Κανιάς δεν τους γνώριζε. Ούτε η μάνα τους, μόνο η μάνα τους τους γνώριζε. Όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Κατσιφάρας, ούτε ο θηρορός της πολυκατοικίας δεν τους ήξερε. Και γίνανε όλοι φίρμες και έβλεπα την άλλη φορά τον Θάνο τον Μωραΐτη 10 μέρες πιο μπροστά να είναι στην τηλεόραση και να καθυβρίζει τον Τσίπρα και σε 10 μέρες να είναι υπουργός. Τον Άντο Θεοχαρόπουλο, τον οποίο τον πήραμε, τον βάλαμε πρώτο επικρατείας, τον είδαμε ενώ έβριζε κι αυτός, τον είδε κι αυτόν υπουργός τουρισμού, όσο και ο Θεοχαρόπουλος θα σώσει τον τουρισμό. Μιλάτε για πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. 2 κουβέντες ακόμα. Εδώ στο νησί τι χρειάζεται, γιατί υπάρχει μεγάλη κοροϊδία. Κάθε εξάμεινο μας πουλάει ένα παραμύθι ότι λόγω προσφυγικού διατηρείται στα 5 νησιά το μειωμένο ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα. Ο μειωμένος ΦΠΑ που ήταν πραγματικά δόθηκε και ήταν μετά από αγώνες και το είχαν καταλάβει και μείναμε στο μειωμένο ΦΠΑ, πρέπει να ισχύει για όλους, για όλα τα νησιά. Όμως, για τα 5 νησιά, για αυτά τα νησιά τα οποία έχω προσφυγικό, αν θέλουμε ανάπτυξη, θα πρέπει να είναι για 5 χρόνια τουλάχιστον μηδενικός. Για 5 τουλάχιστον χρόνια να είναι μηδενικός ο ΦΠΑ. Και δεν το λέω εγώ σαν για καλή, γιατί εντάξει, μπορεί να λέει ο καθένας ότι για καλή τώρα προεκλογικά βγήκε και λέει τα δικά του τα ποίηματα. Δεν τα λέω εγώ. Υπάρχει το οικονομικό επιμελητήριο που έχει συνεργαστεί και με το επιμελητήριο και έχουν βγάλει θέσεις που το λένε και ποιο είναι το κόστος και πώς μπορεί πραγματικά να προσφέρει αυτός ο μηδενικός ΦΠΑ. Για όλα τα νησιά, σας είπα όμως, πρέπει να είναι μειωμένος. Τώρα, επειδή ακούω έργα, ιστορίες, πράγματα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Για να γίνει το νοσοκομείο Μυτιλίνης, είχα δώσει τη μάχη, μεγάλη μάχη, γιατί είχε απορριφθεί το έργο. Καταφέραμε, βάλαμε το έργο, το προκηρύξαμε, προχώρησε ο εργολάβος, το ολοκλήρωσε και ήρθαν και κάνα τα εγγένεια. Τουλάχιστον είχαν ίχνος ηθικής να μπορεί, παιδιά, βάλατε και εσείς ένα λιθαράκι, ελάτε εδώ. Κάναμε τη φοιτητική αιστεία του Πανεπιστημίου Αιγαίο. Αν δείτε το τι έχει γίνει στο νομό μας, γενικότερα στη Λίμνο, στον Άι Στράτη, το λιμάνι, το Αιγαίο Στρατείο, στη Λίμνο μέσα, εδώ, στη Μυτιλίνη, έργα τεράστια. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Σας είπα, νοσοκομείο, κέντρα υγείας, κάποιοι δρόμους, ό,τι να δεις, είναι Πασόκ. Σφραγίδα μπαίνει, σφραγίδα Πασόκ. Μεταρρυθμίσεις. Αυτή η διάβγεια, τώρα που πήγαν να την κάνουν έτσι και από εδώ, που ξέραμε το έργο πώς ανατίθεται, τι δίνεται. Εμένα με κυνηγήσανε κάποιοι, για ποιο λόγο, διότι όταν έγινε μια ιστορία σε ένα έργο, το οποίο ήταν με πλαστή φορολογική ενημερότητα και ήταν συγγενικό πρόσωπο μέσα από το σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το έστειλε στον εισαγγελέα. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνω, να το φάω. Και άρχισε να μου το, και τότε μάλιστα δόθηκε εντολή στις εκλογές. Άμα θυμόσαστε στις περιφερειακές εκλογές, ότι ο Γιακάλης πρώτα τελειώνει. Και γι' αυτό στο δεύτερο γύρο βγήκαν αυτά τα αποτελέσματα. Και μάλιστα τώρα έβλεπα κάποιοι που έβγαιναν και χτυπιόταν για τη Χρυσή Αυγή. Όταν τότε η Χρυσή Αυγή το στήριζε, ήταν καλή. Τώρα να με του πείραζε. Αυτό το έργο το οποίο εγώ έστειλα στον εισαγγελέα είδε γενικό πρόσωπο τη οικογένεια του Πρωθυπουργού. Ξεκάθαρο. Δεν είναι μυστικό. Όφυλα όμω δεν μπορούσα να το καταπιώ. Να το κάνω τι γαργάρα. Και τώρα οι αυτοί μιλάνε, βγαίνουν έξω και μιλάνε για ηθικό πλεονέκτημα. Ποιο ηθικό πλεονέκτημα? Όταν το 10 με μια γραμμούλα το κάναν 2, αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτημα. Και επειδή ω όφυλα σαν περιφερειάρχης να το στείλω στον εισαγγελέα, θα ήμουν καλός αν το έπνιγα. Και αν έβγαινα και έλεγα διάφορα ποίηματα και παραμύθια. Επειδή ο κόσμος με ξέρει, με γνωρίζει τόσα χρόνια και το έργο το οποίο είχε επιτελέσει και στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο ήταν πρότυπο, επί Υπουργείας Γιώργου Νηματάτου το είχαν αναλάβει. Να σκεφτείτε, έκανε ένα οργανισμό, ο οποίος οργανισμός άντεξε 28 χρόνια. Πουθενά στην Ελλάδα δεν έχει γίνει αυτό. Σκεφτείτε τι προοπτική είχαμε δώσει τότε, όταν ξεκίνησε από το 1985, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πτέρυγες, νέα τμήματα,
Έλα θα σας πω μόνο. Το μευτικό τότε, όταν πήγα το 85, είχε 65 γένες μόνο. 450 γίνονταν απ' έξω. Όταν το ετοίμασες 18 μήνες το μευτικό και λειτουργήσε, κάναμε εμείς 499 γένες. Έκλεισαν δυστυχώς. Εντάξει, τι να κάνω, εγώ οφείλω να στηρίξω το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Και κλείσανε βέβαια οι ιδιωτικές κλινικές, είναι γεγονός. Είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα το οποίο έγινε. Θα σας πω ένα άλλο γεγονός. Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει. Αν ρωτήσει σήμερα ποιος ενέταξε το έργο Μανταμάδο Αγία Παρασκευή. Νάπη. Αν σας πει ο Α, ο Β. Ποιος ενέταξε το έργο της Αχλαδερής. Ποιος ενέταξε το έργο της Βόρεια Παράκαμψης, της ΔΕΗ. Ποιος τα έβαλε αυτά τα έργα. Πώς έγινε αυτός ο σχεδιασμός. Θα σας πει, ξέρω εγώ, Α, ο Β, δεν θα να πω ονόματα. Ήταν μια εποχή πραγματικά τότε που έγινε ένα τεράστιο έργο από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ως διορισμένος περιφερειάρχη βέβαια, το λέω αυτό το πράγμα, που ήταν μια, κάτι το φοβερό, το τι έργα είχα γίνει. Ή αν θέλετε, δέστε τη θητεία μου σαν δήμαρχος. Τώρα να λέω κύριε Λέιζον, αλλά δέστε. Ιστορικό κέντρο, όψεις καταστημάτων, δημοτικό θέατρο, δρόμοι, βιολογικός καθαρισμός. Τότε κάποιοι βέβαια, οι άνθρωποι πέθαραν με τα έργα τα οποία γινόταν. Γιατί έγινε έργα δισεκατομμυρίων. Και το λέω αυτό το πράγμα, όταν πέρασω πολλά χρόνια και τέσσερα έργα δεν θα έχουν γίνει. Άρα θέλει μια βούληση, θέλει ένα δυναμισμό, να το παλέψεις. Δεν σε κρύβονται ότι όταν παραγγείλαμε το. Ήρθε ο διευθυντής του νοσοκομείου και μου είπε, θέλουμε ένα μαγνητικό τομογράφο. Αλλά λέει ακριβώς 10-40 εκατομμύρια, πώς θα το βάλω, να το βάλω στο πρόγραμμα. Καθυστερούσε να μπει. Καθυστερούσε να μπει, πήγα στην Αθήνα. Τότε ήταν τα μπλεξίματα με τις ζύμες, τότε που λέγανε. Πήγα λοιπόν, έκανα καλά, φώναζε, μου λέει ένα διευθυντής, μου λέει κύριε Περιφερειάρχα, δικό σου είναι ο μαστογράφος. Λέω, που ξέρεις, μπορεί να το χρησιμοποιήσω. Όταν πριν δύο χρόνια είχα πάθει πρόβλημα στον Αφιένα και έπρεπε να χειρουργηθώ, πήγα να κάνω, μου είπαν αμέσως μαγνητική τομογραφία θα κάνει. Πήγε λοιπόν και κάθισα κάτω και μου λέει ο γιατρός. Ρε εσύ, αδερφέ, λέει, φοβάσαι να μπεις από κάτω. Λέω, δεν φοβάμαι. Σκέφτομαι, λέω, ότι τότε που πήγα να τον πάρω, μου λέει, λέω, ο διευθυντής αυτός, τι φωνάζεις ρε άνθρωπε, να, δικό σου είναι. Και τον είπα, πού ξέρεις, μπορώ να το χρησιμοποιήσω και εγώ. Αλλά το θέλει όλος ο κόσμος. Και έτσι σώζονται ζωές. Γιατί έχει ένα καλό επιστημονικό προσωπικό το νοσοκομείο, ειδικά από γιατρούς, νοσοκόμες. Όταν ανέλαβα πρόεδρος του νοσοκομείου, ένα-δυο ήταν οι πτυχιούχες. Όλοι ήταν άλλες πρακτικές. Κάναμε σχολή, νοσηλευτική, και βγαίναν κορίτσια και αγόρια, νοσηλευτές. Τότε όποιος τέλειωνε νοσηλευτική σχολή, στο νοσοκομείο έμπαινε μέσα. Έγινε ένα νοσοκομείο δυνατό, πανίσχυρο. Αυτά τα πράγματα, τα οποία σας είπα δεν ήταν θέμα, ήταν γιατί τα στήριξε και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, ήταν βούλησή του αν θέλετε, δηλαδή πίστευε στην υγεία, πίστευε στην παιδεία. Ποιος θυμάται το πρώτο βραχονηπιακό σταθμός, ξέρετε τι έγινε, είναι της Απάνω Σκάλας, ήταν το ΠΙΚΠΑ. Όλο αυτό το τεράστιο κτίριο που βλέπεις, ήταν μέσα δύο υπάλληλοι, δύο γυναίκες ήταν μέσα στο δουλειό. Λέω, τι κάνουμε εδώ πέρα, παιδιά. Σε ένα γραφείο μπορεί να βγουν αυτές οι γυναίκες. Και λέω, αφού δεν έχουμε, θα κάνουμε βραχονηπιακό στο ΠΙΚΠΑ, θα κάνουμε. Τότε είχα κάνει ένα φεγγάρι στο ΠΙΚΠΑ που ήμουν. Λοιπόν, και κάναμε τον πρώτο. Μετά κάναμε τις μόριες, κάναμε μια σειρά από άλλα έργα. Θέλω να σας πω ότι χρειάζεται ένα σχεδιασμός. Το να λες ότι, για παράδειγμα, εγώ θα κάνω, αν δεν κάνεις το σχεδιασμό το σωστό και ούτως ώστε να μπορούν τα έργα να είναι επιλέξιμα και να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα, γιατί κακά τα ψέματα, χρήματα ελληνικά δεν υπάρχουν. Και αυτά που υπάρχουν βλέπω ότι μένουν και αναξιοποιητά δυστυχώς. Δεν γίνεται τίποτα. Δέστε να είναι το δρόμο, τι γίνεται το Σίγρι. Σίγρι Καλονί. Τον πήρε ο Καλογρίτσας, καταλαβαίνεις τι έγινε. Τώρα το αναθέσανε σε άλλη εταιρεία, τον Άκτορα, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Μια κατάσταση δηλαδή τόσα χρόνια τίποτα. Ο δε κύριος υπουργός Κρήτης, ο οποίος να με πέρεται και κάνει και εγώ δεν ξέρω τι, έκοψε δρόμους στα πέντε μόνο και μόνο για να τα δίνει στο συγκεκριμένο εργολάβο. Δηλαδή είναι τα πράγματα που είναι τρελαίνες, που αν αυτά τα έκανε άλλη κυβέρνηση και η κυβέρνηση στο Παζό, όχι θα μας πυροβολούσανε, θα μας βάλανε στα 6 μέτρα να μας το φυκίσουνε και από πάνω θα ερχότανε να μας δώσουν και τη χαριστική βολή. Τώρα να μην κουράζουμε παραπάνω, αλλά μπορούμε να μιλάμε για πολλά πράγματα
Και ειδικά για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους που είναι ένα κομμάτι μεγάλο εκεί και θέλει ιδιαίτερη μέρημνα και προσοχή, γιατί είναι ακριβές οι ζωοτροφές, είναι ακριβά και η τιμή του γάλακτος δεν φτάνει. Θα σας πω μόνο, ορισμένες περιοχές έχουν κοιμήσει κατά 10% τη τιμή τους και οι άνθρωποι να με παλεύουν για να τα κάνουν πέρα. Δηλαδή, λες κάποια στιγμή, αν δεν ζεις στην Ελλάδα και έρχεται ένας ξένος και ακούσει το τι λέει η τηλεόραση κρατική, θα λες πάει, τρελάθηκα εδώ πέρα, ζω σε παράδεισο μέσα. Και όμως, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό, κλείνοντας, θα έλεγα, ή όποια ερώτηση άλλη θέλετε να κάνετε, κλείνοντας θα έλεγα ότι κάνω έκκληση στους παλιούς μου συντρόφους, με αυτούς που δώσαμε μάχη. Μάχες δυνατές, όταν φυσοκολούσαμε, όταν παλεύαμε, όταν οργανώναμε συγκεντρώσεις κλπ. Να γυρίσουν στο σπίτι τους. Το σπίτι τους είναι το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής. Να έρθουν κοντά μας, πίσω, γιατί λέει και ένα τραγούδι και πάλι θα μαζί και πάλι θα ξαναβρεθούμε αγκαλιασμένοι κλπ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή να γίνει αυτό πράξη και νομίζω ότι η 7η Ιουλίου είναι μια ημερομηνία κρίσιμη. Θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μου και οι συμπολίτες να πάνε να ψηφίσουν και με το χέρι στην καρδιά να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.